Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη του Σεργέη Σοϊγκού στην Ουραλβα ανακοινώθηκε ότι η παραγωγή των συστημάτων εκτοξευτών πυράβλων βαρέων φλογοβόλων, το ένα a Σόντσεπεκ, έχει αυξηθεί κατά 250%. Αυτή η αύξηση είναι μια απάντηση στην αυξημένη ζήτηση για αυτά τα ισχυρά όπλα από τις ρωσικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία η Ρωσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί τακτικούς πυράβλους η Scander M για να στοχεύσει τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά το σύστημα TOS 1A θεωρείται ένα από τα πιο καταστροφικά όπλα στον κόσμο. Το TOS 1A, γνωστό για την καταστροφική ισχύ πυρός του, αποτελεί βασικό συστατικό του οπλοστασίου πυροβολικού της Ρωσίας και έχει αναπτυχθεί ενεργά στα πεδία των μαχών από την έναρξη της σύγκρουση με την Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η απόφαση για ενίσχυση της παραγωγής δεν προέρχεται μόνο από την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, αλλά αντικατοπτρίζει επίσης τη στρατηγική σημασία αυτών των συστημάτων στο πεδίο της μάχης. Πληροφορίες ανέφεραν ότι περίπου 50 μονάδες TOS-1A και ο διάδοχός του το TOS-2 βρίσκονταν σε λειτουργία στην Ουκρανία ως απάντηση στις απειλές που αντιμετωπίζουν αυτά τα ρωσικά συστήματα, ιδιαίτερα από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και περιφερόμενων πυρομαχικών της Ουκρανίας, οι Ρώσοι έχουν κάνει βελτιώσεις στη θωράκισή τους. Η εγκατάσταση της θωράκησης το στοχεύει στην προστασία από χτυπήματα από drone first person view και περιπλανόμενα πυρομαχικά, ενώ το κινητό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Volnores παρέχει πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες έναντι ηλεκτρονικών απειλών. Παρά αυτές τις αναβαθμίσεις, ο Ρωσικός στρατός αντιμετώπισε σημαντικές απώλειες, με απώλεια 20 μονάδες τόσο να ως πραγματικές έως τώρα. Ο λόγος έχει να κάνει με το ψυχολογικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, λόγω της ικανότητας του συστήματος αυτού να προκαλεί ξαφνικέ και εκτεταμένες ζημιές σε μια ευρεία περιοχή, εξοντώνοντας μεγάλο αριθμό εχθρικών δυνάμεων. Επιπλέον, η θερμοβαρική φύση των πυρομαχικών του είναι ιδιαίτερα θανατηφόρα σε κλειστούς χώρους, όπου η έκρηξη και η θερμότητα μπορεί να είναι πιο περιορισμένες και επομένως πιο καταστροφικές. Αρχικά το TOS-1A είχε μέγιστη εμβέλεια περίπου 6 χιλιόμετρων, αλλά πρόσφατες αναβαθμίσεις το επέκτηναν στα 10 χιλιόμετρα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά του σε διάφορα σενάρια μάχης. Το σύστημα εκτοξεύει πυράβλους βεληνικού 220 mm εξοπλισμένου με κρυκτικό καυσίμου αέρα που μπορεί να δημιουργήσει ακραίε θερμοκρασίε έω και 3.000 βαθμού Κελσίου κατά την έκρηξη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.